Πρωινό Φαρσάρι. Δεν είναι εντολές η κυρία. Είναι ή δεν είναι μια αρχιστάκρια. Ωραία παφούρα είναι αυτή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Στάμου Αναστασία από το Υπουργείο Εσωτερικών, παίρνω για μια υπόθεσή σας. Ναι, ίδια είμαι. Καλημέρα σας. Νίκος Τζιώτης λέγομαι. Ναι. Θέση 42, αν θέλετε να σημειώσετε, μήπως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Από την Υπηρεσία Καταχώρησης Βρεφών, καταρχάς να σας ζήσουν. Περιμένουμε το σήμα από το, από το ληξιαρχείο. Ναι. Ποια παρακαλώ. Να μου ζήσει. Να σας ζήσει, συγγνώμη, να σας ζήσει, ναι. Απλά περιμένουμε να κάνετε την καταχώρηση από το ληξιαρχείο. Έχετε επισκεφθεί το ληξιαρχείο εσείς ή ο σύζυγος ή κάποιος αρμόδιος τέλος πάντων? Όχι ακόμα. Μάλιστα. Γιατί μας έχει έρθει και εδώ και το χαρτί της βάπτισης έχει γίνει 27-8, σωστά? Ναι. 27-8 του 2017. Είστε ενημερωμένοι γύρω από το νόμο 124 κάθετος 16 με ΦΕΚ 112? Απολύτως τίποτα. Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα τη δήλωση. Σήμερα ήταν να πάω, αλλά δεν μπόρεσα τελικά. Αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο... Υπάρχει, από τη στιγμή που έχει καταχωρηθεί βάπτιση χωρίς χάρτη ληξιαρχείου, αυτό τώρα υπόκειται στο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατάθεση βρεφών. Υπάρχει κάποιο πρόστιμο από τη στιγμή που θα περάσετε τις 20 ημερολογικές μέρες? Ναι, μπήκε μέσα ο σύζυγος όμως και είδε στο ίντερνετ ότι είναι 90 μέρες περίπου κρατάει. Μπορώ να κάνω δηλαδή τη δήλωση. 90 μέρες από τη γέννηση εννοείται. Μα είναι από τη γέννηση, τι να το κάνω, από τη βάφτιση. Από τη βάφτιση είναι 20 μέρες. Ίσως έχει διαβάσει κάποιο λάθος νόμο, είναι 124. Αν θέλετε, σημειώστε κάπου. Να συμβουλευτείτε και κάποιο δικηγόρο σε περίπτωση που υπάρχει αντιδικία. 124 κάθετος 16. Ναι. Με ΦΕΚ 112. Μάλιστα. Είναι 20 μέρες από την ημερομηνία της βαφτίσεως. Θα πρέπει να έχει γίνει καταχώρηση στο ληξιαρχείο. Αλλιώς, λόγω του νόμου δηλαδή, υπάρχει διοικητικό πρόστιμο. Ναι. Σας είπα, κοιτάξτε, εδώ φαίνεται ότι έχετε δύο παιδιά. Γι' αυτό σας είπα να σας ζήσουν. Μαριάνθη και Νίκη, δύο κόρες. Σωστά. Είναι ένα όνομα. Όχι. Είναι ένα όνομα, είναι ένα παιδάκι. Τι εννοείτε? Τη βγάλαμε με δύο ονόματα. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Επειδή εδώ έχω... συγγνώμη, Μαριάνθη Τζοβάρα, Νίκη Τζοβάρα. Δύο παιδάκια. Δύο παιδάκια είναι. Δύο κοριτσάκια. Δεν είναι δύο παιδάκια, είναι ένα παιδάκι. Είναι Μαριάνθη Νίκη Τζοβάρα. Συγγνώμη, πάλι δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει δύο ονόματα, έχει βαπτιστεί δύο φορές. Μία φορά έχει βαφτιστεί, τη βγάλαμε Μαριάνθη Νίκη. Α, όπως λέμε, Άννα Μαρία. Μπράβο. Αχ, μάλιστα. Ναι. Λάθος. Έχει γίνει, ναι. Τώρα έχει γίνει λάθος. Αχ. Εδώ έχω δύο καταχωρήσεις, καταλάβατε, από το ληξιαρχείο. Και σας το λέω ότι πρέπει να γίνει κάποιος να πάει γρήγορα δηλαδή στο ληξιαρχείο, να τακτοποιήσει αυτή την υπόθεση, αν γίνεται πλέον, γιατί έχει περάσει σε μένα το πρόστιμο, καταλάβατε. Και έχει περάσει πρόστιμο για δύο παιδάκια. Είναι 500 ευρώ ανά όνομα. Δηλαδή μου βγάζει εδώ πέρα συγκεκριμένα 1000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Όσον αφορά την μη καταχώρηση στο ληξιαρχείο των ονομάτων. Αχ, αυτό πρέπει να έχει γίνει λάθος από το μεευτήριο. Δηλαδή έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο χαρτί από το μεευτήριο. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Μισό λεπτάκι. Ναι. Φαίνεται ότι έχω δύο παιδιά με όνομα Μαριάνθη και Νίκη. Το ένα Μαριάνθη, ναι, Τζοβάρα, το άλλο Νίκη Τζοβάρα. Οπότε υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόστιμα, καταλάβατε. Το πρόστιμο είναι αν έρχεται στα 500 ευρώ. Ναι. Το μεευτήριο πώς να έχει γίνει λάθος από το νοσοκομείο, αφού ένα παιδάκι έβγαλα ούτως ή άλλως. Ναι, κάτι έχει γίνει. Το χαρτί που έχει φτάσει, δεν ξέρω αν έχει γίνει καταχώρηση στο Μητρό. Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Γιατί τα έκανε όλα αυτά, εγώ δεν μπορούσα να μετακινήσω λόγω της μικρής. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι αρκετά σοβαρό. Συγγνώμη τώρα που. Ναι, μισό λεπτό λίγο να συνεννοηθώ και με την προϊσταμένη μου. Κυρία Φυρτού, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Είναι καταχωρημένο. Τι να εξηγήσω τώρα. Πες την κυρία να τα πάει λίγο πιο εκεί. Είναι ένα το παιδί. Είναι ένα το παιδί. Εξήγησε στην κυρία. Εξήγησε τα μωρά. Είναι πολλά. Πόσα μωρά έχει, κυρία? Μα σύμφωνα με το σύστημα υπάρχουν δύο. Αλλά τώρα ποιο έχει γίνει το λάθος? Από το μεευτήριο δεν γνωρίζω. Εξήγησε στην κυρία
ότι αν θέλει μπορεί να κρατήσει το ένα. Δεν θα προλάβει. Αυτά θα πάνε στο ε9. Να από τα δύο ονόματα και αντί για 500 και 500. Δηλαδή ναι, αυτό τουλάχιστον να μειώσουμε το. Ναι. 500 ευρώ. Ακούστε, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά μιλάω και με την προϊσταμένη μου γιατί δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια ναι. είναι. Και ξέρετε, πηγαίνει το θέμα. Ότι βγαίνουν. Το ένα όνομα. Αυτά πηγαίνουν μέσω φορολογικής δηλώσεως. Οπότε είναι πολύ. Σχεδόν αδύνατο. Να αλλάξει κάποιο χαρτί από αυτά, για να αλλάξει και το σύστημα το δικό μας, καταλάβατε. Δηλαδή στο σύστημα αυτή τη στιγμή φορολογείστε για δύο ονόματα παιδιών τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στο ληξιαρχείο. Είναι 500 συν 500. Βέβαια μπορεί να γίνει διακανονισμός για 12 ισόποσες δόσεις. Άτοκες από ό,τι γνωρίζω. Τουλάχιστον μέχρι τώρα γιατί μπορεί να το αλλάξουν. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, μου είπε και η κυρία Φίτρου αυτή τη στιγμή, είναι μήπως ναι, μήπως γίνει μια αναπροσαρμογή στο ληξιαρχείο και καταχωρήσετε μόνο το ένα όνομα. Τουλάχιστον να κλειδώσετε τα 500 ευρώ, κρίμα είναι. Δηλαδή να κρατήσετε το Μαριάνθη ή το Νίκη. Α, ωραία. Αυτό το συνεννοούμε εγώ με το ληξιαρχείο, δηλαδή. Αυτό με το ληξιαρχείο. Είναι λίγο κουλό μου φαίνεται αυτή τη στιγμή για τα ονόματα. Τι να σας πω. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που δούμε στο σύστημα ότι υπάρχει ποσό διοικητικό πρόστιμο πάνω από 700 ευρώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας καλέσουμε. Δηλαδή, πάλι καλά δηλαδή που σας πήρα τηλέφωνο. Αλλιώς θα βλέπατε στο ε9 σας έναν εξήγητο ποσό χρέωση γύρω στα 1000 ευρώ. Συντόπιση. Ωραία. Ποιο όνομα θα κρατήσει, κυρία? Εγώ μπορώ να σας το κάνω αυτό από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή... πρέπει να συνεννοηθώ και με το σύζυγο. Τώρα να διαλέξει μόνο με ένα όνομα. Δεν γίνεται. Ναι, κρατήστε. Επειδή θα λήξει η προθέσμη. Ναι, όχι, δεν είναι. Ωραία, κάντε το ενιαίο. Μαριανίκη, τι να σας πω. Μαριανίκη, ωραία. Όχι, θα το αλλάξω. Μαριανίκη, ναι. Μαριανίκη είναι μια χαρά, κυρία Φίλιππ. Αν σας αρέσει το Μαριανίκη. Μαριανίκη, μια χαρά είναι, παιδιά. Με ένα απέσιο. Και πώς θα το φωνάζετε, λοιπόν, το παιδί. Ξέρετε, θα κάνω, εγώ θα κάνω αυτή τη δήλωση, θα κάνω αυτή την αλλαγή αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Θα γράψω το Μαριανίκη. Οκ, okay, τουλάχιστον να μειωθεί το ποσό στα 500 ευρώ. Θα έπρεπε να σα πω ουσιαστικά. Παρακαλώ. Ο παπάς είναι εκκλησία, ότι πρέπει να συνεννοηθούν και οι δύο γονείς για το όνομα. Έτσι. Να συνεννοηθεί ποιος, δεν άκουσα. Ο παπάς μας είπε όταν θα πάμε στο ληξιαρχείο ότι πρέπει να είμαστε και οι δύο για να μην υπάρξει συνεννοησία στο όνομα. Να έρθει και ο παπάς στο ληξιαρχείο. Όχι, δεν εννοώ να έρθει ο παπάς στο ληξιαρχείο. Εννοώ με το σύζυγο ότι πρέπει να είμαστε και οι δύο παρόντες. Ο παπάς και ο σύζυγος. Τι ομάδα είναι. Αχ, με μπερδεύετε, γιατί τα κάνετε όλα δίπλα στη ζωή σας. Αφήστε λίγο τον παπά στην άκρη. Δεν έχει να κάνει. Μα θα παίξουμε τον παπά εδώ. Εγώ με τον σύζυγο πρέπει να είμαστε μαζί στην παρουσία. Μάλιστα, του ονόματος. Μάλιστα, ο παπάς... τον παπά που θα τον αφήσετε, συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Ο αλλά... παπάς θα κάνει τη λειτουργία στην εκκλησία, δεν μας πειράζει. Αφήστε τον εκεί στην εκκλησία να κάνει. Ανεξαρτήτως, ναι. Όχι, όχι. Το θέμα είναι ότι μας ενημέρωσε και μας είπε ότι για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα στην εξαιρετική πρέπει να είναι παρόντες και οι δύο οι γονείς. Ο παπάς όχι. Εκκλησία, τον αφήνει. Συγγνώμη, είναι ο παπάς, σχετίζεται με κάποιον τρόπο με εσάς. Δεν έχω καταλάβει. Ποιος είναι. Ο παπάς είναι ο παπάς. Στην εκκλησία μας είπε ότι ναι. για να γίνει το όνομα του παιδιού στο εξαιρετικό πρέπει να είμαστε και. Πεινάει. Το παπά. Τι λέει το παιδάκι. Η μικρή μιλάει. Συγγνώμη, νομίζω ότι πεινάει όμως. Δεν νομίζω. Όχι, είναι λίγο νωρίς ακόμα για να φάει. Καλά, τώρα σε. Συγγνώμη, πόσο μήνων είναι κιόλας το παιδάκι. Κοντεύουμε 16. Σε αυτή την ηλικία τώρα εντάξει. Αν κλαίει, πεινάει, τα έχει κάνει ή κάτι τέτοιο. Μα τα έχει κάνει όλα. Τα κάναμε νωρίς. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο. Με το που ξυπνάω. Ότι επήγουν αυτά τα πράγματα να λυθούν λιγάκι. Πρέπει να συνεννοηθούμε το σύζυγο για το όνομα. Δεν μπορώ να πάρω μόνο μου αυτή την απόφαση. Έχετε δίκιο. Μην ρωτήσετε τον παπά, μόνο το σύζυγο. Λοιπόν, εγώ θα βάλω στο. Θα βάλω στο σύστημα Μαριανίκη. Απλά χρησιμοποιήστε αυτό το όνομα μέχρι να γίνει η αλλαγή κανονική. Καταλάβατε, μην με εκθέσετε κιόλας. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί θα φαίνεται το όνομά μου ότι έχω κάνει εγώ τη διοικητική προσαρμογή. Το όνομά σας δεν μου είπατε. Νίκος Τιώτης. Κύριε Τιώτη, ναι, μισό λεπτό. Κυρία Φίτρου, παρακαλώ. Να βάλεις την κυρία να φωνάξει Μαριανίκη να το έχουμε καταγεγραμμένο. Εξήγησε τους ότι. Αχ, ναι. Κοιτάξτε, μπορώ να καταγράψω λίγο την κλίση για να είμαι κι εγώ κατοχυρωμένος. Να πείτε ότι δηλώνετε το όνομα του παιδιού είναι Μαριανίκη. Γίνεται να το κάνουμε αυτό. Για να είμαι κατοχυρωμένος, αλλιώς δεν μπορώ να κάνω κάποια αλλαγή. Ναι, λοιπόν, μισό λεπτό να πατήσω το REC. Λοιπόν, πατάω το REC, πείτε το όνομά σας και πείτε ότι επιτρέπω το παιδί μου να ονομαστεί Μαριανίκη. Μισό λεπτό, πατάω το REC, έτσι. Να πω και το όνομά μου. Ναι, ναι, ναι. REC. Τάμω, Αναστασία λέγομαι και επιτρέπω το παιδί μου να λέγεται Μαριανίκη. Και εμείς σου επιτρέπουμε να σου πούμε ότι σου κάναμε φάρσα! Σφαίρα 102,2 Γιώργος Λιανός.
Νάντση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος, ποιος μας έβαλε. Ο Γρηγόρης είναι λίγο μακριά. Να κάνουμε φάρσα, ποιος μας έβαλε. Ο σύζυγος, όχι ο παπάς. Ο σύζυγος, ποιος, ποιος άλλος. Άλλος. Είναι πειραχτήρι. Τι γλυκό κοριτσάκι είναι αυτό που ακούγεται από μέσα. Ναι, μωρέ. Τι πλασματάκι όμορφο είναι αυτό. Να σας ζήσει. Είναι. Η γλυκούλα, η μικρή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο σύζυγός έτσι σου κάνει, πάντα σε πειράζει. Μου είχε κάνει όταν ήμουν κέκιος. Μου είχε πάρει πάλι ο Λιανός και μου είχε πει να μπω σε αεροπλάνο να γεννήσω. Ένα ελικόπτερο να γεννήσω. Αλήθεια λες τώρα. Σε έχει βρει πελάτη. Καλά, δεν ξέρω τι έχει. Μήπως πρέπει να τους καρώσεις κι εσύ κάτι. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κοντεύουν τα γενέθλιά του. Για πάρε μας ένα τηλέφωνο. Για πάρε μας ένα τηλέφωνο να το δούμε τι θα του κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεύτερη φορά να τρεφτεί. Δύο στα δύο. Γλυκιά μανούλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσείς τέλειοι όλοι. Καλημέρα, φιλιά. Φιλιά πολλά και να χαίρεσαι την Πέμπα. Πρωινό Σφαίρα 102,2.